Γεια σας, Άρης, Hardware Busters. Συγχωρέστε με για το χαρτί, αλλά έχω πολλά να πω και δεν τα θυμάμαι όλα. Λοιπόν, αυτά είναι τα καινούργια CXF από την Corsair. Τα συγκεκριμένα, τι γίνεται τώρα. Μετά από πολλά χρόνια, η Corsair αποφάσισε να ξανασχοληθεί με τον RGB φωτισμό. Έτσι κυκλοφόρησε τη σειρά CXF. Το προηγούμενο Corsair που είχε RGB φωτισμό ήταν το GS800, ένα μέτριο το φορητικό, το οποίο βγήκε πριν από 8 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, και δεν υπάρχει πλέον, ευτυχώς δηλαδή. Τώρα, αυτή η σειρά βγαίνει από την OEM, δηλαδή έχει τη HEC, HEC, η CompuCase, την ξέρετε η πιο πολύ. Είναι κυρίως για φτηνά το φορητικά η συγκεκριμένη εταιρεία. Βέβαια, η Corsair την πίεσε και έβγαλε κάτι αρκετά αξιοπρεπές, ειδικά για τα στάνταρ αυτής της κατηγορίας. Μέχρι στιγμής, αν θέλατε RGB, το φορτωτικό με ήττα S ή ήττα A- στην κατηγορία Cybernetics ή να το θέσω και αλλιώς 80+ Bronze, δεν είχατε και πολλές επιλογές. Μόνο κάποιοι Thermaltake, Smart, RGB, τα οποία από απόδοση είναι άστα να πάνε. Μόνο το RGB τους μάρνε. Τέλος πάντων, τα κύρια χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου έχω πει ήδη για την αποδοτικότητα. 120 mm διάμετρο RGB ανεμιστήρας, έχονται σε δύο χρώματα, άσπρα και μαύρα. Έχω και τα μαύρα, αλλά δεν χωρούσαν όλα να τα βάλουμε πάνω εδώ πέρα. Τα μαύρα είναι λίγο πιο ακριβά. Το ωραίο της υπόθεσης ότι έχονται τα μαύρα με μαύρα καλώδια, τα άσπρα με άσπρα καλώδια. Γι' αυτό και κοστίζουν πιο πολύ. Τα καλώδια τους είναι πολύ όμορφα. Πλακέ καλώδια, τα περιφερειακά, το ATX και τα άλλα είναι. Μόνο το ATX είναι κανονικά στο κιλό, sleeved, άσπρο. Όλα τα άλλα είναι πλακέ, τα οποία τα προτιμώ. Τώρα, το 550 έχει ένα EPS και δύο PCI Express. Τα X50 και 750 έχουν δύο EPS και 4 PCI Express. Οπότε είστε πλήρως καλυμμένοι. Τι άλλο, μπορείτε να ελέγξετε το φωτισμό είτε manually από ένα κουμπί που έχει στο μπροστινό μέρος το φωτοτικό, είτε μέσω του IQ αν έχετε τον αντίστοιχο lighting controller της Corsair, ο οποίος κοστίζει αρκετά. Το καλό της όλης υπόθεσης είναι ότι σας παρέχει ένα καλώδιο RGB Corsair 5V, να το συνδέσετε με κάποια συμβατή μητρική κάρτα, ώστε να μπορείτε να ελέγχετε το φωτισμό τους και μέσω από το software της μητρικής σας. Αυτό είναι το κουμπί που πατάτε για να επιλέξετε το mode ή το χρώμα. Όταν το πατήσετε σύντομα, αλλάζετε το χρώμα. Βλέπετε, αλλάζετε το χρωματάκι. Το πρώτο mode είναι το Rainbow Wave. Το κρατάμε πατημένο. Το δεύτερο mode λέγεται Rainbow. Εδώ δεν μπορείτε να αλλάξετε χρώμα. Όσο θες πάτα το, δεν αλλάζει το χρώμα. Τρίτο mode. Έλα. Rainbow Breath. Τέταρτο. Πάμε. Rainbow Blink. Κάνε μου blink. Έλα. Είδατε. Αλλάζει το χρώμα. Πέμπτο. Sequential. Εδώ φαίνεται, βλέπετε, αλλάζει κατευθείαν το τέτοιο. Έκτο mode. Έχει και πολλά το άτιμο. Solid. Έβδομο. Single blink. Να που σβήνει. Όγδο. Pulse. Εντάξει, ωραίο και αυτό, ε. Και το αγαπημένο μου, πάμε. Έλα ρε εσύ, θα δώσεις τόσα κλειστό. Λεφτά, θα δώσεις τόσα λεφτά για να το έχεις off. Ξέρω εγώ. Έλα ρε, μια χαρά ήταν, ωραίο ήταν και επίκαιρο, ξέρω τα Χριστούγεννα τώρα. Λες, ε. Ναι. Τώρα που έχουμε πολλά να τα κρεμάσουμε, κανένα δεν το δω. Μην το γελάς. Ξέρεις τι ώρα που θα είναι. Ναι, να δω τι δέντρο θα το αντέξει. Όλα τα καλώδια είναι αποσπόμενα, οι διαστάσεις είναι μικρές, 140 χιλιοστά μόλις μήκος. Και εγγύηση αρκετά υψηλή πάλι για τα στάνταρ της κατηγορίας, 5 χρόνια. Νομίζω δεν χρειάζεται και παραπάνω 5 χρόνια σαν το φωτικό, το πετάτε μετά, πάτε αλλού. Για να δούμε. Από τιμές, στην Αμερική $90 με $110. Στην Ελλάδα, περιμένετε πάνω κάτω τα ίδια. €90 το 550, 100 το 650, γύρω στα 110 το 750. Τα καλώδια τα είπαμε, το μήκος των καλώδιων αρκετά μακριά με το συμπάθειο καλώδια.
Δεν υπάρχει όμως αρκετή απόσταση ανάμεσα στους περιφερειακούς connectors, ειδικά στα 4-pin Molex. Μόλις 10 εκατοστά, προσωπικά προτείνω τουλάχιστον 15 εκατοστά, ιδάλλως σε μερικά μεγάλα κουτιά ειδικά μπορεί να έχετε θέμα. Δεν έχουν πυκνωτές ενσωματωμένους στα καλώδια, αυτό είναι πολύ καλό. Από το εσωτερικό, για μόλις bronze και ETA-A- efficiency, η πλατφόρμα είναι πολύ αναπτυγμένη. Έχει ένα half bridge τοπολογία στο primary, στο κυρίως μέρος, με έναν LNC resonant converter, και στο δευτερεύον μέρος βρίσκουμε ένα σύγχρονος design. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν μόνο MOSFETs για το regulation των 12V. Συγγνώμη για τις αγγλικές λέξεις, δεν ξέρω τις ελληνικές, δεν τις θυμάμαι, που είναι πολύ πιο εύκολο. Και επίσης έχουμε δύο DC-DC converters για τα minor rails, για τα 5V και τα 3,3V. Καμία σχέση δηλαδή με άλλα τοποθετικά της συγκεκριμένης κατηγορίας. Τα περισσότερα εξαρτήματα είναι υψηλής ποιότητας. Βρίσκουμε Infineon FETs, Hitachi Bulk Caps, αν και Hitachi πουλήθηκε προσφάτως σε μια κινέζικη εταιρεία, θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Ένα πρόβλημά μου είναι ότι οι πυκνωτές των δευτερεύων είναι από την τύπου και ανήκουν στη low-end SC σειρά, η οποία έχει μόλις 1000 ώρες lifetime, βέβαια στους 105 βαθμούς. Το καλό της υπόθεσης είναι βέβαια ότι η Corsair χρησιμοποιεί πολλούς πολυμερικούς πυκνωτές. Ο ανεμιστήρας τώρα, ο Corsair NR120L, έχει rifle bearing, θα ζήσει άνετα τα 5 χρόνια, εκτός και αν τον έχει τους 50 βαθμούς Κελσίου με κανένα σεσουάρ δηλαδή από πάνω του. Από τα protection features, το φωτικό έχει όλα τα βασικά, το OCP στα 12V και το OPP είναι πολύ καλά ρυθμισμένα, στα minor rails τα έχουν βάλει πολύ υψηλά, δεν χρειάζεται. Δεν δημιουργεί πρόβλημα, αλλά δεν χρειάζεται και τόσο ψηλά. Συμπέρασμα, πολύ καλή κίνηση της Corsair να προσφέρει ποιότητα στη χαμηλή RGB κατηγορία. Απλά το θέμα είναι ότι η τιμή είναι λίγο τσιμπημένη. Πιστεύω, επειδή το κύκλωμα το RGB είναι αναπτυγμένο, έχει και πολλά λεντάκια ανεμιστήρας, δεν έχει ένα-δυο LED μόνο, έχει αρκετά. Ωραίο το αποτέλεσμα, αλλά και τα λεφτά είναι πολλά. Με κάποια ευρώ, 20-30 παραπάνω, μπορείτε να πάρετε ένα Super Flower ARGB, το οποίο σαν απόδοση δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτά τα Corsair. Στα θετικά, ανεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες, η συνολική απόδοση είναι ικανοποιητική, η ποιότητα κατασκευής είναι αρκετά καλή, η αποδοτικότητα είναι υψηλή για τα στάνταρ συγκεκριμένης κατηγορίας, το ίδιο ισχύει και την αποδοτικότητα του 5VSB Rail. Το transient response στα 12V είναι καλό, εξοπλίζονται με όλες τις απαραίτητες προστασίες, είναι συμβατά με το Alternative Sleep Mode, το οποίο δεν έχει παρουσιαστεί επισήμως ακόμα από τη Microsoft, πλήρως αποσπόμενα καλώδια, 2 EPS και 4 PCI Express connectors για τα 650 και 750 Watt μοντέλα, PWM έλεγχος για τον ανεμιστήρα και RGB lighting φυσικά, μικρές διαστάσεις, 5 χρόνια εγγύηση, έρχονται σε δύο χρώματα, μαύρα και άσπρα με τα αντίστοιχα καλώδια και πολλά modes ώστε ελέγχουν για τον RGB φωτισμό, είτε μέσω IQ, είτε manual, είτε από τη μητρική σας κάρτα. Στα αρνητικά, το προφανές δεν είναι αυτό που λέμε οικονομικά. Ξεκινάμε από 90 ευρώ και ανεβαίνουμε. Το 750 κάνει θόρυβο στα υψηλά φωτιά, δεν είναι και τόσο ήσυχο. Οι τύπο AC πυκνωτές στο δευτερεύον μέρος, εγώ δεν θα τους έβαζα σε αυτή την κατηγορία τιμής. Η μικρή απόσταση ανάμεσα στους περιφερειακούς κονέκτορες. Αυτά τα λέμε σαν από το επόμενο βίντεο. Κοιτάξτε να γραφτείτε στο κανάλι μας. Το πιο σημαντικό είναι για μένα, για μας, να κάνετε share το βίντεο όταν το βλέπουν και άλλοι και να μάθουν το κανάλι μας, για να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε και εμείς την ελληνική κοινότητα με τα review και τις παρουσιάσεις μας. Τα λέμε σαν από τα επόμενα βίντεο. Γεια!